Και εσείς βλέπετε κάτι ευρύτερο πίσω από όλο αυτό ή υιοθετείτε και εσείς τις καταγγελίες ότι υπάρχει πλημελής δραστηριότητα και φύλαξης, αλλά και εννοώ στον χώρο τον ευρύτερο, ας πούμε, τον εξαρχείων από την πλευρά της αστυνομίας. Κοιτάξτε, εμείς για πάνω από 15 μήνες έχουμε δεχτεί πάνω από 20 επιθέσεις στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο δεχόμαστε επιθέσεις με μολότοφ. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο Γιώργος Αρβανιτής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε κοντέψει να χάσει τη ζωή του όταν έσκασαν οι μολότοφ πάνω του. Από εκεί και πέρα όμως το χθεσινό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για μια επίθεση στην οποία ο δράστης ήθελε με βολή κατά βολή νεκρό. Είναι μια τυφλή επίθεση σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, είναι στο καθήκον τους και σε μια περιοχή στην οποία εργάζονται, κατοικούν, επισκέπτονται δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά. Επομένως, νομίζω ότι πέραν των δεδομένων πολιτικών ευθυνών, ξέρετε, η συζήτηση με τον κύριο Τόσκα και η ενημέρωση προς τον κύριο Τσίπρα έχει γίνει πάρα πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο πια πρέπει να το δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα ενιαία μαζί με τον κόσμο ο οποίος ζει, εργάζεται και επισκέπτεται την περιοχή των Εξαρχείων. Δεν νοείται στο κέντρο της Αθήνας και σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας να υπάρχει ένα γκέτο αυτή τη στιγμή στην οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι αστυνομικοί για να κάνουν τις ερευνές τους ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να επισκεφτεί όποιος θέλει. Πάντως, ακούσαμε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χθες, κύριε Χριστίδη, να λένε πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιούνται τα Εξάρχεια. Την ίδια μέρα, δηλαδή, της επίθεσης, είχαμε και τέτοιου είδους δηλώσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, θυμούνται όλοι πάρα πολύ καλά ότι πάντοτε, όποτε γίνονταν επιχειρήσεις στα Εξάρχεια, οι οποίες είχαν και αποτελέσματα, υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια άνθρωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξημεροβραδιάζονταν έξω από τη Γαδά, μιλώντας για δικαιώματα τα οποία σίγουρα είναι δικαιώματα τα οποία έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους. Επομένως, καλό θα είναι κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άκουσα χθες και από το σταθμό σας πρώην Υπουργό να αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Να είναι πιο προσεκτική, φυσικά. Να είναι πιο προσεκτική. Διότι ξέρουμε ότι για 15 μήνες έχουμε κάθε εβδομάδα επιθέσεις. Γι' αυτό η κυρία Αναγνωστοπούλου δεν την άκουσα να λέει κάτι. Γιατί δεν το κάνει τότε αυτό η κυβέρνηση, από αδυναμία, από άλλο, για άλλο λόγο, στην περιοχή δεν μπορεί να καθαρίσει, γιατί, τι συμβαίνει? Γιατί με τον τρόπο που το λέτε, είναι σαν να κατηγορείτε την κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, ότι με ένα ευνοϊκό μάτι αντιμετωπίζει τέτοιου είδους. Κύριε Λεριτζή, κύριε Οικονόμου, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, ούτε μπορώ να κάνω τέτοιου είδους σενάρια. Νομίζω ότι απλά είναι θέμα ανικανότητας του αρμόδιου υπουργού, έλλειψης βούλησής του και, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος υπουργός έχει και σύνδρομο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι ένα σύνδρομο το οποίο οφείλεται σε... Το παρελθόν του δεν είναι το πασοκικό. Είναι ένα σύνδρομο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλα τα τελευταία χρόνια στην συμπεριφορά του απέναντι στην ασφάλεια και την προστασία της ευρύτερης περιοχής. Και εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι είναι ένα θέμα ανικανότητας. Πάντως αυτό είναι πολλαπλών δραστηριοτήτων. Υπάρχει, νομίζω, το πολιτικό κλίμα να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά. Και νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτού του είδους το επιχειρησιακό σχέδιο που θα αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα, ακριβώς γιατί εκτός από το ζήτημα της τρομοκρατίας και της επίθεσης της οποίας έγινε χθες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα θέματα. Όμως, εδώ θέλω να σας πω ότι αυτή η επίθεση εναντίον ενός αστυνομικού, ο οποίος έκανε τη δουλειά του και ο οποίος ευτυχώς είναι και καλά στην υγεία του και δεν κινδυνεύει, είναι μια επίθεση την οποία οφείλουμε να τη δούμε με πολύ μεγάλο μάτι. Μιλάμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με διαφορετικό μάτι, διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την ώρα πάνε στη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους. Είναι σε μια περιοχή η οποία είναι πολύ ζωντανή, ξέρετε. Και εμείς βλέπουμε ως κομμάτι της καθημερινότητας στην ευρύτερη περιοχή και είναι κάτι το οποίο θέλουμε και να το υπερασπιστούμε σε απόλυτο βαθμό. Κύριε Χριστίδη, εκτός από την ανικανότητα στην οποία αναφερθήκατε για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, βλέπετε ότι δεν υπάρχει και πολιτική βούληση να γίνει κάτι για να αλλάξει αυτή η εικόνα? Όταν υπάρχει ανικανότητα, είναι δεδομένο ότι κάποιος πρέπει να έχει την πολιτική βούληση να αλλάξει τις συνθήκες. Επομένως, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του και αναλόγως να πράξει και να δράσει. Μάλιστα. Σαν μου επιτρέπετε. Θέλω να σχολιάσω τον κύριο Χριστίδη επί του θέματος αυτού, αλλά και για τους... Έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Καμένος να καταθέτει μήνυση αν νιώθει ότι θίγεται ο ίδιος και η οικογένειά του. Αλλά διαδικασία αυτόφορου με το συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο το είδαμε να εξελίσσεται χθες. Είναι στιγμές πρωτόγνωρες και θυμίζουν μαύρες μέρες για τη δημοκρατία.
Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να το καταδικάσουμε και δεν είδαμε, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Καμένο να είναι εξίσου ευαίσθητο σε άλλα ζητήματα δυσφήμισης. Και σίγουρα μιλάμε για τον πολιτικό, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του θεωρώντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη. Αφήστε αυτό. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου για 17 Νοέμβρη. Το πίστευαν και οι Αμερικανοί, το πίστευε και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, βιβλίο πολιτικός άλλος. Δεν έχει γράψει. Ο κύριος Καμένος έγραψε και κάνει καριέρα πάνω σε αυτό ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Έχετε υποστεί τρολάρισμα για το θέμα αυτό. Βέβαια, η λέξη τρολάρισμα δεν υπήρχε την δεκαετία του 80, αλλά. Κύριε Στίδη, το Πασόκ τι λέει για την έκδοση των Τουρκών αξιωματικών? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι η χθεσινή απόφαση της δικαιοσύνης πολύ σημαντική. Περιμένουμε την εισήγηση εισαγγελέως. Την εισήγηση εισαγγελέως τη θεωρούμε πολύ σημαντική. Και ο κύριος Λοβέρδος τοποθετήθηκε και το Πασόκ τοποθετήθηκε. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκδοθούν. Μάλιστα, από εκεί πέρα σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και περιμένουμε την απόφασή της. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίδη.